Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης των Σερών, όταν αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν έξω από κατάστημα που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ανοιχτό. Μέσα στο κατάστημα βρέθηκαν συνολικά 7 άτομα, όλοι αλλοδαποί, προερχόμενοι από τη δομή των Σερών. Στους αλλοδαπούς επιβλήθηκε το πρόστιμο των 300 ευρώ στον καθένα. Την ώρα που καθάριζε ο συνάδελφος στο μαγαζί του, η μητέρα του μπήκε μέσα να πάρει τα χαρτιά και άφησε την πόρτα ανοιχτή. Εκείνη την ώρα περνούσαν οι μετανάστες και μπήκανε μέσα 4-5 άτομα μέσα. Μέσα σε 5 λεπτά μέχρι να τους βγάλουμε, ούτε 5 λεπτά, μέχρι να τους βγάλουμε, περνούσε η Δίας και είδαν ότι μπήκανε μέσα. Έχουν απόλυτο δίκαιο. Αλλά εμείς δεν φταίμε που μπήκανε μέσα και δεν ψωνίσανε καταρχάς. Δεν τους αφήσαμε να ψωνίσουνε. Τους βγάλαμε έξω από το μαγαζί. Και τώρα θα περάσουμε αυτόφορο, στα καλά καθούμενα. Πόσα άτομα είπατε ότι ήταν οι μετανάστες? 4 με 5 άτομα μπήκανε μέσα. Και τους πήρανε τηλέφωνο και τους ενημερώσανε ότι εμείς το μαγαζί δουλεύει. Το μαγαζί δεν δουλεύει. Το μαγαζί μέσα κάνει ανακαίνιση, αν δείτε μέσα πώς είναι. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο. Ναι, παρεξήγηση έγινε. Ο καταστηματάρχης δεν είναι ο ξύπνιος των Σερών να είναι όλα κλειστά τα εμπορικά μαγαζιά και να είναι ανοιχτό το δικό μας το μαγαζί. Λίγο να σοβαρευτούμε. Δεν είμαστε εμείς οι ξύπνοι να μην αφήσουμε ανοιχτό το δικό μας το μαγαζί. Τέτοια πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς στηρίσαμε την υπουργική απόφαση. Και δεν πήραμε 35 χιλιάρικα και 40 και 50 όπως πήραν κάποιοι καταστηματάρχες. Και σήμερα θα το αναρτήσουμε εμείς αυτοί που πήραν τα 40 και τα 50 χιλιάρικα. Εμείς δεν πήραμε 40 και 50 χιλιάρικα. Και δεν δουλεύει το μαγαζί μας. Το μαγαζί ήταν κλειστό. Θέλουμε αυτό γιατί το σεβαστήκαμε εμείς, γιατί είδαμε όλοι οι συνάδελφοί μας είναι κλειστοί. Δεν μπορεί εμείς να ήμασταν ξύπνοι, να είχαμε ανοιχτό το μαγαζί. Γιατί ξέρουμε τι θα μας τι θα περάσουμε. Θα μας επιβληθούν σοβαρά προστήματα πάνω στη κρίση.